Σε αυτό το podcast θέλουμε να αναδείξουμε την έννοια των κρυπτοκομμουνιστών. Με αυτή την έννοια τι εννοούμε? Είναι οι κομμουνιστές που προσπάθησαν για χρόνια να κρύψουν αυτήν την τάση, την ιδεολογική που έχουν, ενώ την είχαν πριν, αλλά τώρα θεωρούσαν ότι πρέπει να φανούν πιο δημοκρατικοί, και έχουν μπει τώρα σε έναν προβληματισμό να αποκαλύψουν αυτή την ιδιότητά τους ή όχι. Σε σχέση με το ουκρανικό και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Δεν αντέχουν να βλέπουν την αντίσταση της Ουκρανίας και τις νίκες της ενάντια στη βαρβαρότητα της Ρωσίας, διότι θεωρούν ότι η Ρωσία είναι ακόμα και τώρα ένας αντιπρόσωπος της ιδεολογίας που θεωρούσαν ότι ήταν χαμένη τόσα χρόνια. Άρα θέλουν με αυτόν τον τρόπο να πούν ότι δεχόμαστε πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΝΑΤΟ, από τους Αμερικανούς για να σταλούν οπλικά συστήματα στους Ουκρανούς και να βοηθηθεί αυτή η αντίσταση, διότι θεωρούν ότι αυτή η πράξη είναι εναντίον του κομμουνισμού. Άρα δηλώνουν τώρα επίσημα, χωρίς να κρυφτούν, ότι αυτό είναι απαράδεκτο, διότι είναι εναντίον της Ρωσίας και της ειρήνης. Αυτή η ειρήνη για την οποία μιλούν είναι βέβαια μια ρωσική ειρήνη, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την γνωστή, διότι ουσιαστικά είναι μια σειρά από κανόνες που επιβάλλονται σε έναν λαό για να είναι σε ένα ειρηνικό πλαίσιο, αλλά επί της ουσίας είναι σε φάση σκλαβοσύνης. Έχει λοιπόν ενδιαφέρον για μας το γεγονός ότι το ουκρανικό δείχνει ξανά με τρόπο φωτεινό ποιοι είναι αυτοί οι κρυπτοκομμουνιστές οι οποίοι τόσα χρόνια προσπαθούσαν να πείσουν τους πάντες ότι βρισκόντουσαν σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο, αλλά τώρα εξαναγκάστηκαν να αποκαλυφθούν και να πούν ότι επί της ουσίας για αυτούς δεν άλλαξε τίποτα και ότι ο κομμουνισμός συνεχίζει να παλεύει και εμείς καταλαβαίνουμε ότι επί της ουσίας αυτή η βαρβαρότητα συνεχίζει να παράγει πράξεις εναντίον των λαών και να ενισχύεται από ανθρώπους που ζουν σε δημοκρατικές χώρες και έχουν πέσει σε αυτήν την παγίδα της κομμουνιστικής προπαγάνδας.